Μαραζώνει μέρα με τη μέρα η περιοχή της Σταυρούπολης, καθώς σημεία μετά την άλλη οι δομές που επί χρόνια στήριζαν την περιοχή κλείνουν με τελευταίο παράδειγμα την Αγροτική Τράπεζα που πλέον υπολειτουργεί. Αυτό το φαινόμενο είναι τον τελευταίο καιρό του 2011, ειδικά με εξονόματος όλη αυτή τη κρίση που δημιουργεί, τη οικονομική κρίση, με το κλείσιμο της Αγροτικής Τράπεζας. Είναι σοβαρό πρόβλημα με το στρατόπεδο. Εγώ πιστεύω ότι υποβαθμίζεται η περιοχή κλείνοντας αυτές οι κοινωνικές δομές, οι δομές όπως θέλετε παίζετε, που είναι για την ανάπτυξη περιοχή στην ουσία. Σήμερα η τράπεζα δεν λειτουργεί, λειτουργεί δύο μέρες την εβδομάδα, που είναι κακό γιατί πηγαίνει στη Σταυρούπολη και έχει ωραία. Ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Το στρατόπεδο έκλεισε, που και αυτό συνέβαλε πολύ στο κοινωνικό παντοπολείο, παλιά που ήταν, συνέβαλε πολύ στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Σταυρούπολης. Πρέπει η πολιτεία να τα δει με διαφορετικό μάτι και να καταλάβει ότι οι ακριτικές περιοχές πρέπει να ενισχυθούν. Και όχι να λέμε μόνο λόγια αποκέντρωση και αποκέντρωση και αποκέντρωση. Με το να λέμε την αποκέντρωση και να κάνουμε συγκέντρωση δεν γίνεται κάτι. Μια κατάσταση που δυστυχώς αποδυναμώνει την περιοχή από το ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ κάποια χαραμάδα ανοίγει η πρωτοβουλία της ΣΕΚΕ. Υπάρχουν αρκετοί νέοι που φεύγουν από τη Σταυρούπολη για το λόγο ότι δεν υπάρχει εργασία. Αυτή τη στιγμή, να σας πω και ένα καινούργιο, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρωτοβουλία από τη ΣΕΚΕ, τη μεταποιητική εταιρεία ΣΕΚΕ, με πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Κοντού, του Γενικού Διευθυντή και του Προέδρου της, του κυρίου Ταρανίδη, να κάνει μια μονάδα μεταποίησης καπνού απάνω και καλλιέργεια, να ξεκινήσει ξανά την καλλιέργεια του καπνού, που με αυτόν τον τρόπο θα δώσει εργασία σε πολλούς κατοίκους της περιοχής και θα έκανε και 20-23 συμβόλαια, να σας γελάσω, με καπνοπαραγωγούς που θα ξαναζωντανέψουν την καλλιέργεια. Γιατί ξέρετε ότι και η περιοχή της Σταυρούπολης ήταν μια καπνοκαλλιεργητική περιοχή και ο καπνός ήταν το βασικότερο προϊόν. Και πιστεύουμε ότι με αυτή την κίνηση κάτι θα γίνει. Μια προσπάθεια που όλοι τώρα ελπίζουν ότι θα καταφέρει να συγκρατήσει τουλάχιστον κάποιους από τους νέους ανθρώπους στη Σταυρούπολη, δίνοντας διέξοδο απασχόληση και κυρίως τονώνοντας τον πρωτογενή τομέα, αν και το προϊόν του καπνού δεν φαίνεται να έχει μεγάλο μέλλον.